Καμπανάκι χτυπούν οι φαρμακοβιομηχανίε σχετικά με τη στρατηγική κάποιων κυβερνήσεων που σκοπεύουν να αλλάζουν τη δοσολογία των εμβολίων πέραν των ορίων που έχει καθορίσει η κατασκευάστρια εταιρεία. Ω γνωστόν, αυτή η στρατηγική σκοπεύει στο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη μεγάλων ποσοτήτων εμβολίων και να εμβολιαστεί ω το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Όπω αναφέρεται μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση των μεγαλύτερων επαγγελματικών ενώσεων του τομέα τη φαρμακοβιομηχανία τόσο στην Ευρώπη όσο και στι ΗΠΑ. Η βιοφαρμακευτική βιομηχανία αναγνωρίζει τι σημαντικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσει για να αντιμετωπίσουν επιγόντω την τεράστια πίεση που προκαλεί η πανδημία στα συστήματα υγεία, τι κοινωνίε και τι οικονομίε, λαμβάνοντα υπόψη την επίγουσα ανάγκη προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων στα εμβόλια. Ξεκίνησαν συζητήσει για να προσαρμογεί τη δοσολογία που φαίνεται να μην στηρίζονται από τα κλινικά δεδομένα. Η βιοφαρμακευτική βιομηχανία Δεσμεύεται να συνεργαστεί με ρυθμιστικού οργανισμού και να συστήσει φορεί ώστε να συλλέξουν περαιτέρω κλινικά δεδομένα ώστε να απαντηθούν πολλά ερωτήματα για τα εμβόλια. Ωστόσο, οι στρατηγικέ ανάπτυξη εμβολίων πρέπει να βασίζονται στο ήδη υπάρχον αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων κλινικών μελετών και στι εξελισσόμενε γνώσει. Ω εκ τούτου, προτείνεται η συμμόρφωση με τη δοσολογία που έχει αξιολογηθεί σε κλινικέ δοκιμέ. Είναι ζωτική σημασία να οικοδομηθεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στον εμβολιασμό. Μόνο τότε μπορούμε να τερματίσουμε αυτή την πανδημία, προειδοποιεί η ανακοίνωση.